Έβλεπα και την τοποθέτηση του κυρίου Γιώργου Λογιάδη από το Μέρα 25 στην Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική ένομη τάξη η οδηγία για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία και ατόμων με λειτουργικούς περιορισμούς σε προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν είναι ροδινή κατάσταση, όπως καταγράφεται και από εσάς, κύριε Λογιάδη, και τουλάχιστον από όσα σας άκουσα να λέτε. Καλημέρα, κυρία Αντουλιράκη, καλημέρα στον 984 και τον 984. Την Ακρίτη, τα θέματα τα οποία αναδεικνύεται, προηγουμένως αναδείξατε το θέμα κοκκίνη χάνει ο δρόμος. Τι δρόμος? Πεζοδρόμια για αμαία, για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Και δεν είναι μόνο οι ανάπηροι, είναι και μια έγκυος κυρία. Είναι και μια κυρία η οποία έχει ένα καροτσάκι με ένα παιδάκι. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού μας είναι αυτή που η τρίτη ηλικία, όπως λέμε, οι άνθρωποι τρίτης ηλικίας, που έχουν και αυτή τη σάρκα. Εσείς, μισό λεπτό τώρα, κύριε Λογιάδη, εσείς που δραστηριοποιείστε και επαγγελματικά στην περιοχή, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα. Όταν ο άλλος σου λέει, εγώ ξυπνάω για να πάω να βγάλω το ψωμί μου και φεύγω από το σπίτι μου 5.30 ώρα το πρωί, πίσω σκοτάδι έξω, δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Και δεν έχει ληφθεί η μέρημνα από τον οικείο Δήμο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πει ο Δήμος στον εργολάβο, αν ο εργολάβος δεν είναι εντάξει. Από τη στιγμή που ξέρουν όμως ότι βρέχει και φεύγουν τα φερτά υλικά από το Αρίνα, περίπου το ξενοδοχείο της Στροφές, μέχρι να πας μέσα, στα μέσα της περιοχής Κοκκίνη Χάνη, να υπάρχουν χαντάκια χωρίς να υπάρχουν προειδοποιήσεις και να υπάρχουν μεγάλες τομές αυτή την ώρα, βέβαια υπάρχει κίνδυνος θάνατος, και όταν ο φωτισμός είναι ελλιπής, κάποιος θα έπρεπε να είχε φροντίσει για αυτό. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να το αναδείξετε και να βαρέσετε κι εσείς ένα καμπανάκι. Και ως βουλευτής και ως επιχειρηματίας της περιοχής, πολύ καλά το γνωρίζετε. Και ένα παραπάνω παραδείγματος στο θέμα αυτό τώρα που λέτε με τους ανθρώπους ειδικών αναγκών, ποια πεζοδρόμια έχουμε εδώ πέρα στο Κοκκίνη το Χάνι και γενικά σε όλη την Ελλάδα, ποια πεζοδρόμια έχουμε και τι προβλέψεις έχουμε κάνει για τους ανθρώπους αυτούς και πώς τους εντάσσουμε στην καθημερινή μας ζωή. Κάθε μέρα, ανέφερα και στη Βουλή, πόσα άτομα ειδικών αναγκών βλέπουμε στους δρόμους, πόσα άτομα βλέπουμε στην καθημερινή ζωή έξω να κυκλοφορούν. Ουσιαστικά ούτε στα δάκρυα του ενός χεριού δεν μετρούν. Και προσέξτε, δεν υπάρχουν κατάλληλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η κοινόχρηστη χώρα είναι κατάλληλη. Τα δημόσια κτίρια είναι απροσπέλαστα. Στα δικαστήρια στα οποία πρέπει να πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί ειδικών αναγκών δεν έχουν τις υποδομές. Να πούμε και το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο τους στακίζει ένα παραπάνω λόγω των ειδικών τους αναγκών, και για κουκερά και έχουν μεγάλες ειδικές ανάγκες οι άνθρωποι. Πέρα από αυτό είναι επίσης ένα άλλο πρόβλημα, έμεσο και άμεσο για αυτούς, είναι οι αλλαγές που επήγαν στους κανόνες απόδοσης ποσοστών αναπηρίας και συρρυκνώνουν τους δικαιούς αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν πάρα πολύ ψηλές φαρμακευτικές δαπάνες. Βλέπουμε εδώ πέρα, ανέφερα στη Βουλή των Συνοδομένων, ως ειδικός αγορητής για τον νομοσία 2.8, για την ενσωμάτωση αυτή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το πρόβλημα του ειδικού σχολείου εδώ πέρα στο Ηράκλειο, τον Άγιο Γιάννη τον Χωστό. Αυτά τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Τι μέρημνα έχει? Γενικότερα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Και όχι μόνο φαίνεται. Μισό λεπτό. Ακούστε που θα σας πάω τώρα. Ακούστε που θα σας πάω. Γιατί το ανοίξατε το θέμα και από τη στιγμή που το ανοίγετε. Μα είναι τεράστιο θέμα. Ακριβώς. Μπορείτε να ακούσετε και κάτι άλλο, κύριε Λογιάδη. Προσέξτε. Το τελευταίο διάστημα έρχονται οι γονείς και λένε το εξής. Έρχονται συνεχώς στον 984 και λένε το εξής. Υπάρχουν σχολεία τα οποία αυτή την ώρα δεν έχουν το ασανσέρ για να μπορούν να εξυπηρετηθούν τα παιδιά τα οποία για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να παρουσιάσουν ένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι τα παιδιά τα οποία έχουν τα κινητικά προβλήματα, μπορεί να είναι τα παιδιά τα οποία έχουν χτυπήσει, αλλά το ζητούμενο είναι το εξής. Οι συμμαθητές τους τους ανεβάζουν σε πρώτους, δεύτερους ορόφους. Το θέμα ξεκίνησε από το πρώτο εργαστηριακό κέντρο εδώ στην περιοχή της Κηπούπολης, όταν παιδιά κινδύνευαν να χάσουν τα πάντα όλα, δεν μπορούσαν να πάνε να κάνουν τα εργαστήρια, τα μαθήματα που γίνονται στα εργαστήρια, διότι είναι στο δεύτερο όροφο. Τα ανέβαζαν πάνω οι συμμαθητές τους, προσέξτε να δείτε, και στη συνέχεια από τη στιγμή που δεν μπορούσαν πια οι συμμαθητές να το κάνουν αυτό, βρέθηκαν, αφού κινδύνευαν τα παιδιά να χάσουν πράγματα και μαθήματα, γονείς
ξαδέλφια, φίλοι, οικογενειακοί φίλοι να πηγαίνουν στο σχολείο έτσι ώστε να ανεβάζουν τα παιδιά στον όροφο. Ποιο το αποτέλεσμα? Ο εργολάβος, λέει, που είχε αναλάβει, ο άνθρωπος ο οποίος είχε αναλάβει από το Δήμο τη δουλειά αυτή, μάθαμε από το Δήμο μιλώντας με την αρμόδια αντιδήμαρχο, να επισκευάσει τα ασανσέρ, αντί να τα επισκευάσει άλλαξε τους πίνακες, και επειδή άλλαξε τους πίνακες στη συνέχεια έπρεπε να πληρωθεί και δεν πληρωνόταν από το Δήμο και έγινε ο κακός χαμός. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε τι κάνει ο Δήμος, ούτε τι κάνει ο εργολάβος, ούτε ο κάθε εργολάβος. Αυτή είναι δουλειά του κράτους και πρέπει να τη βρει, και ο Δήμος είναι υπηρεσία του κράτους, της πολιτείας, και πρέπει να μου το τελειώνει σύντομα το θέμα αυτό, κυρία Λογιάδη. Πόσες φορές το έχετε αναδείξει και εσείς, κυρία Δουλγεράκη, και ο 984 και η Νέα Κρήτη και εμείς στη Βουλή, και προσωπικά το έχω αναδείξει αυτό το θέμα. Στον Άγιο Γιάννη το Χωστό πηγαίνω συνέχεια. Στον Άγιο Γιάννη το Χωστό είναι κοντέινερ, τα παιδιά μέσα σε κοντέινερ κάνουν μάθημα. Συγγνώμη, και μπαίνει νερό όταν βρέχει. Δεν ξέρω πόσο νερό θα μπει και χθες στις αίθουσες μέσα. Είναι προβλήματα τα οποία είναι τεράστια, τα οποία δεν έχουν λυθεί συνέχεια διαχρονικά. Ουσιαστικά βλέπετε υπάρχουν αυτή η έλλειψη τεράστιων υποδομών. Τα αυτονόητα δεν υπάρχουν, είναι τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού, και δυστυχώς πρέπει συνέχεια εμείς να τα αναδεικνύουμε. Εσείς από το μετερίζεσαι, σας εγώ από το δικό μου, ο καθένας μας ως υπεύθυνοι πολίτες, και να τα στηρίζουμε. Να λένε εδώ πέρα η ΕΣΑΜΕΑ ότι το 70 και το 80, το 1970 και το 1980, τότε δούλευαν χίλιοι τυφλοί καταγεγραμμένοι, και σήμερα είναι μόνο 100 καταγεγραμμένοι που εργάζονται. Είδατε. Αυτό είναι μια περαιτέρω απαξίωση της κοινωνίας. Ποια είναι η λύση, ποια είναι η πρότασή σας για να πάμε στο ζητούμενο με δύο λέξεις, με δύο προτάσεις? Η πρότασή μας είναι απλή. Η πρότασή μας είναι να επιτραπεί στα άτομα, υπάρχουν συνήθειες τέτοιες που να επιτρέπεται στα άτομα με ανεπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μια κοινωνία, λέμε, είναι όπως ένα δίκτυο, όπως μια αλυσίδα. Αυτό το δίκτυο, αυτή η αλυσίδα αντέχει όσο ασθενές, όσο κρίκωσης. Και στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτοί οι άνθρωποι, στους οποίους οφείλουμε να στηρίξουμε. Είτε η τρίτη ηλικία, είτε με αναπηρίες, είτε με οποιοδήποτε προβλήματα, μόνιμα ή παροδικά. Αυτούς πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε, πάση ηλικία στο οικονομικό τομέα. Πάνω απ' όλα για Κρήτη, κύριε Βουλγεράκη μου. Αυτούς ανθρώπους τους τσακίζει ένα παραπάνω λόγω των τεράστιων οικονομικών αναγκών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Φέρνετε μια ερώτηση στην Βουλή που έχει να κάνει με τους επαγγελματίες οδηγούς και με λέτε, ζητάμε την προστασία των Ελλήνων αυτοκινητιστών. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινήτων Ελλάδος ανέδειξε αυτό το μεσέσιλ, αυτό το θέμα, το οποίο αναδεικνύουμε. Εδώ μιλάμε για εμπορικές μεταφορές μεταξύ ουσιαστικά Ελλάδος και Τουρκίας. Η καρδιά του προβλήματος είναι το κόστος μεταφοράς που έχουν οι Τούρκοι, που είναι περίπου το 1/4 των Ελληνικών. Ο Τούρκος, θα το πούμε έτσι, είναι ο Κινέζος της Ευρώπης. Στην παραγωγή είναι πολύ δυνατός. Όποιος παράγει και όποιος ελέγχει το δίκτυο μεταφοράς έχει και τα χρήματα. Εδώ πέρα έχουμε μια καθετοποίηση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνουν εμπόριο με τρίτες χώρες, όπως η Ελλάδα με την Τουρκία. Γίνονται διμερείς συμφωνίες, όπως την προκειμένη περίπτωση, για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου μεταξύ των δύο χωρών, της Ελλάδος και της Τουρκίας εδώ. Και δίνονται και στις δύο αυτές χώρες, παραδείγματος χάρη, 20.000 άδειες κάθε χρόνο. 20.000 άδειες δίνονται, διότι λέμε πέρυσι πόσες άδειες δόθηκαν για μεταφορές από την Ελλάδα στην Τουρκία και από την Τουρκία στην Ελλάδα. 20.000 μεταφορές κάναμε φορτηγών. Θα δοθούν λοιπόν βάσει της αμοιβαιότητας, όπως ισχύει, της αρχής της αμοιβαιότητας μεταξύ των δύο κρατών, 10.000 άδειες στους Τούρκους, 10.000 άδειες στους Έλληνες. Οι Τούρκοι τώρα όμως τι γίνεται, πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση, φέρνοντας ως δικαιολογία να πάρουν περισσότερες άδειες, να δώσει η ελληνική κυβέρνηση παραπάνω από τις 10.000 άδειες. Κάνοντα όλη την οικολογία διάφορου λόγου και προσκόμματα ότι οι Έλληνε μεταφορεί είναι πιο ακριβή, δεν θα τα αποκρίνουν. Αλλά χωρίς να δίνουν στο τουρκικό έδαφος, όπως λένε οι αυτοκινητιστές, η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, χωρίς να δίνουν αντίστοιχες άδειες στο τουρκικό έδαφος. Ακριβώς για τους Έλληνες, διότι και οι Έλληνες κάνουν αντίστοιχες μεταφορές. Ναι. Η τουρκική λοιπόν κυβέρνηση επιδοτεί και στηρίζει τις μεταφορές που γίνονται από Τούρκους μεταφορείς και προσπαθούν να κατακτήσουν τον τρόπο αυτό και να μονοπολίσουν, κυρία Γουλιανάκη, τις διεθνείς μεταφορές. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία έχουν βάλει φρένο και αντιδρούν στις προσπάθειες των Τούρκων να μονοπολίσουν τις διεθνείς μεταφορές. Την ίδια πολιτική κάνει η Τουρκία, βλέπετε, και με τις τουρκικές αερογραμμές. Η Ελλάδα δυστυχώς ενδίδει συνέχεια στις πιέσεις αυτές, παραχωρεί επιπλέον άδειες στους Τούρκους. Οι Έλληνες πηγαίνουν και δημιουργούν εταιρείες στη Βουλγαρία για να μπορέσουν να επιζήσουν, διότι έχουν χαμηλότερους φορολογικούς ή χαμηλότερους ειδικούς φόρους κατά άδωση στα καύσιμα. Ο ελληνικός στόλος μεταφορών έχει μέσο όρο ηλικίας 21,5 έτη, ενώ μέσο όρο ηλικίας της Ευρώπης είναι 12 χρονών αυτοκίνητα φορτηγά.
Συγγνώμη, είμαι και λίγο κρυωμένος. Η Ελλάδα υποχωρεί συνέχεια δυστυχώς απέναντι στις αξιώσεις των Τούρκων. Και τι ουσιαστικά γίνεται. Μάλιστα. Λέμε να μην δοθούν άλλες άδειες. Άρα λοιπόν να απαιτείται μια. Να συγχρονίσει και να βοηθήσει τους Έλληνες οδηγούς φορτηγών και ιδιοκτήτες με μείωση κριτικού φόρου κατανάλωσης για να μπορέσουν να επιβιώσουν στον αθέμητο αυτό ανταγωνισμό των Τούρκων. Μάλιστα. Αυτό είναι και το ζητούμενο, να δώσει άμεσα απάντηση και να διορθώσει τα κακό σκήμενα η ελληνική πλευρά, όπως λέτε και εσείς. Το φορτηγών αυτοκινητών Ελλάδος είναι εθνικό θέμα επιβίωσης του τομέα αυτού. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Λογιάδη. Καλημέρα.